Θα πάμε σε ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο, κυρίες και κύριοι, έγινε το απόγευμα. Τρεις τραυματίες στην παραλιακή στο ύψος Βουλιαγμένης. Αυτόπτες μάρτυρες κάνουν λόγο και έχουν καταγράψει μάλιστα και το γεγονός, το τι ακριβώς έγινε. Κάνουν λόγο για κόντρα μεταξύ οδηγών. Στο ρεπορτάζ θα δείτε αποκλειστικά ντοκουμέντα λίγα λεπτά μετά τη σύγκρουση. Βουλιαγμένη εδώ πέρα, ο μεγαλύτερος εγκληματίας εδώ πέρα. Αφού δεν έχουμε θύματα, είναι λίγο. Δεν έχουμε θύματα και πεζούς, τουλάχιστον. Μάλλον μικροτραυματισμοί. Όριο ταχύτητας 70, το πολύ. Ο κύριος πήγαινε με βελτιωμένο RS3. Μωρή μου, ξύλο θα φας, όχι απ' την αστυνομία. Με 800 άλογα, εδώ πέρα έκανε το μάγκα με έναν άλλο. Βουλιαγμένη πριν από λίγο με ηλικιώδη ταχύτητα, αυτοκίνητο καρφώνεται πάνω σε διερχόμενα οχήματα στην πίστα της παραλιακής, όπως καταγγέλουν αυτόπτες μάρτυρες που καταγράφουν τι έχει συμβεί αμέσως μετά τη σφοδρή σύγκρουση. Ακούσαμε ότι κάνανε κόντρες και πέρασε τον μπροστινό αμάξι μπροστά. Έφυγε και αυτό καρφώθηκε. Και έφυγε και έμεινε αυτό πίσω επειδή καρφώθηκε σε ένα άλλο. Και μετά ήρθαν άλλα δύο από πίσω. Τραυματίας έχει συρθεί στην νησίδα και δέχεται τις πρώτες βοήθειες. Δύο οχήματα έχουν διαλυθεί. Αυτόπτης μάρτυρας κάνει λόγο για κόντρα, ενώ διασώστες και αστυνομικοί σπέβδουν και προσπαθούν να βοηθήσουν. Του βάλαμε δηλαδή γάζες και τέτοια γιατί για να μην συνεχίσει η αιμορραγία και όλα αυτά, ναι. Ακούστηκε, τρέξαμε όλοι. Είδαμε το χάρο με τα μάτια μας, λένε οδηγοί και περαστικοί, που προσπάθησαν τελευταία στιγμή να αποφύγουν τα αυτοκίνητα όταν αυτά βγήκαν από την πορεία τους. Είναι το αποτέλεσμα μιας ακόμα κόντρας θανάτου στην παραλιακή. Ρωτούν πώς βρέθηκε σε ώρα αιχμής αυτοκίνητο να έχει αναπτύξει τόσο μεγάλη ταχύτητα που να έχει διεμβολεί σε άλλα 5 οχήματα. Τρέχουν. Εντάξει, κόντρες γινόντουσαν πάντα. Τα αυτοκίνητα έχουν γίνει πιο γρήγορα, λίγο η απροσεξία και το κακό δεν αργεί να γίνει.